απαντάτε σε αυτά. Αυτό το έγγραφο δεν το ξέρω. Είναι στη δικογραφία. Δεν το έχω δει. Φέρει την υπογραφή μου. Σας είπα. Φέρει την είναι υπογραφή έγγραφο, μου. Είναι έγγραφο το οποίο υπογράφει η κυρία Πολίζου, υπεύθυνη οικονομικού, και η κυρία Θεοφυλάτου, υπεύθυνη διοικητικού, προς την κυρία Κουρέα Κρεμαστινού, αναφέρεται σε εσάς, κυρία Πρόεδρε, και έχει αυτό το οποίο σας διάβασα παρακάτω. Οι ημερομηνίες, επίσης ένα ενδιαφέρον στοιχείο, είναι ότι ενώ η πρόσκληση ενδιαφέροντος, που υποτίθεται είναι προγενέστερο έγγραφο των δύο, έχει αριθμό πρωτοκόλλου πολύ μεγαλύτερο από τα δύο έγγραφα τα οποία έπονται. Δηλαδή κάποιος καχύποπτος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι η πρόσκληση ενδιαφέροντος φτιάχτηκε μετά την πρόσληψη των συγκεκριμένων. Θέλω να πω ότι τα έγγραφα που έχουν ημερομηνία 5 έκτου του 2013, έχουν αριθμό πρωτοκόλλου 2.600, 7 έκτου του 2013, 2.658 και η πρόσκληση ενδιαφέροντος 31 Μαΐου του 2013, προγενέστερη, έχει αριθμό πρωτοκόλλου 12.729. Σας δημιουργεί αυτό ένα ερωτηματικό? Και επίσης θα θέλαμε να μας απαντήσετε γιατί, ενώ μας είπατε πριν ότι δεν είχατε γνώση περί χορηγιών, αποδεικνύεται από αυτά τα έγγραφα ότι είχατε λάβει γνώση περί χορηγιών του 2007 και του 2008, και επίσης ότι οι αποζημιώσεις θα δίνονται από τον λογαριασμό του Κέλπνα. Κοιτάξτε, μου διαβάζετε ένα έγγραφο που δεν έχει την υπογραφή μου καν. Δεν έχει έρθει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε όλο λεπτό, εσείς μου λέτε ότι είναι πλαστό ένα έγγραφο το οποίο υπογράφω. Δεν είπα τίποτα τέτοιο. Κοιτάξτε, υπάρχει παραλήπτης, εδώ... Παραλήπτης, κυρία Καβαλία, ποιος είναι, παραλήπτης. Κανένας. Γιατί δεν... Λοιπόν, κοινοποίηση, έχει δίκιο ο συνάδελφος, κοινοποίηση και στο Γραφείο Προέδρου. Ωραία. Εσείς ήσασταν πρόεδρος. Ναι. Και μας λέτε ότι δεν είχατε λάβει γνώση αυτού του εγγράφου. Κοιτάξτε, αν λάμβανα ένα τέτοιο έγγραφο, πρώτα απ' όλα θα έκανα ένα σχόλιο. Δεύτερον, κυρία, μπορεί να το παίρναγα από Διοικητικό Συμβούλιο. Συγγνώμη, έρχεται στο γραφείο σας έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την πρόσληψη συγκεκριμένων ανθρώπων οι οποίοι θα πληρώνονται από το Κέλπνο. Μας λέτε νωρίτερα όλες αυτές τις ώρες ότι δεν έχετε καμία γνώση για το συγκεκριμένο θέμα. Τι να σκεφτούμε? Μπορούμε να σκεφτούμε το οτιδήποτε, όπως και αυτοί που μας ακούν. Ξέρετε, δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος με τη δική σας πορεία ήταν εκεί στη συγκεκριμένη θέση λειτουργώντας διακοσμητικά. Αυτό δεν τιμά ούτε εσάς. Καλά, δεν αναφέρομαι στους ανθρώπους οι οποίοι πήραν την απόφαση και έβαλαν έναν άνθρωπο της δικής σας επάρκειας στη συγκεκριμένη θέση. Εσείς πώς αισθάνεστε αυτή τη στιγμή που βλέπετε ότι κάποιοι ενδεχομένως έπαιξαν πίσω από την πλάτη σας? Εγώ θεωρώ ότι επειδή αυτό αναφέρεται στο 2008 και 2007... Κυρία Κρεμαστινού, τα έγγραφα είναι το 2013. Ήσασταν πρόεδρος. Και τα έγγραφα αυτά ήρθαν στο γραφείο σας. Άρα, ξέρατε, είσαστε ενήμεροι για τις χορηγίες. Μας είπατε πριν ότι δεν ξέρατε τίποτα. Είσαστε ενήμεροι για το γεγονός ότι οι αποζημιώσεις των 23 αυτών ατόμων θα λαμβάνουν τόπο δια της μισθοδοσίας του Κελπνό. Δεν μπορείτε να μας λέτε ότι δεν το ξέρατε, διότι έχει κοινοποιηθεί στο γραφείο σας. Άρα... Είπα ότι αν είναι ένα έγγραφο το οποίο δεν φέρει την υπογραφή μου ή δεν φέρει κάποια σημείωση που να λέει ότι το είδα. Κυρία Κρεμαστινού, συγγνώμη τώρα για αυτό που θα πω, αλλά... Ξεκίνησα λέγοντας ότι σας σέβομαι απεριόριστα. Παρακαλώ, σεβαστείτε και εμάς. Και μην νιώθω σαν να υποτιμάτε την νοημοσύνη μας. Όχι, ένας δεν την υποτιμώ καθόλου. Όχι, υποτιμάτε την νοημοσύνη μας όταν μου λέτε ότι την περίοδο αυτή... Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ λίγο χρόνο. Ότι την περίοδο αυτή, η οποία αναγράφεται στα συγκεκριμένα έγγραφα, ήταν περίοδος που ήσασταν εσείς πρόεδρος και λέτε ότι δεν γνωρίζατε τίποτα. Υπήρχε περίπτωση κάποιοι στο γραφείο σας να σας έκρυβαν έγγραφα? Δεν το πιστεύω. Εκ των πραγμάτων όμως κάτι πρέπει να συμβαίνει. Όταν εσείς έρχεστε και μας λέτε, εγώ αυτό το έγγραφο δεν το έχω δει. Το συγκεκριμένο έγγραφο έχει κοινοποιηθεί στο γραφείο σας. Άρα δικαιούμαστε να σκεφτούμε ότι κάποιοι κάναν παιχνίδι πίσω από την πλάτη σας. Δεχόμενοι ως αληθές αυτό που λέτε εσείς. Που δεν έχουμε κανένα λόγο να μην το πιστέψουμε. Μάλιστα.
Από το άρθρο 10 του εσωτερικού κανονισμού προκύπτει ότι ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέλπνο ήσασταν προϊσταμένοι όλων των υπηρεσιών και λοιπόν οργανικών μονάδων του Κέλπνο και επιφορτισμένοι με την ευθύνη της διεύθυνσης, της οργάνωσης, του συντονισμού και της καθοδήγησης του εκτελούμενου έργου. Τα διαβάζω αυτά από τον εσωτερικό κανονισμό, είναι το ΦΕΚ, το δεύτερο τεύχος 831-29-6 του 2001. Προκύπτει δηλαδή από τον εσωτερικό κανονισμό, προκύπτουν οι αρμοδιότητές σας. Μπορείτε να μας πείτε, φαντάζομαι ότι ξέρετε, έχετε εικόνα για το ποσό που δόθηκε, ας μην το πούμε λοιπόν διαφημιστικές δαπάνες, αφού δεν σας αρέσει ο όρος, για την επικοινωνιακή καμπάνια για ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά σποτ, έντυπο τύπο κλπ. Για την περίοδο που ήσασταν εσείς πρόεδρος, Δεκέμβριος του 2010 ως Απρίλιο του 2015. Νομίζω ότι αυτό περιλαμβάνεται στην έκθεση. Απ' έξω δεν θυμάμαι το ποσό τώρα, αλλά νομίζω ότι αυτό που χορηγήθηκε είναι περίπου 3 εκατομμύρια. Να σας πω ότι μόνο το 2014 το ποσό που δόθηκε ήταν 4.274.150. Στις καμπάνιες, το 2014, λέω. Ναι. Να πούμε ότι το 2014 είχαμε διπλές εκλογές, δημοτικές και ευρωεκλογές. Την τριετία 2012-2014 υπήρξαν και διπλές βουλευτικές εκλογές, Μάιο και Ιούνιο του 2012, και όπως σας είπα, διπλές εκλογές το 2014. Πώς κρίνετε το ποσό αυτό μέσα σε μία χρονιά? Κοιτάξτε να δείτε. Το νούμερο είναι αυτό που σας είπα. Οι καμπάνιες για το 2014, από ό,τι έγραφε η έκθεση του ΣΕΙΠ. Έχουμε εδώ, ξέρετε. Κυρία Κρεμαστινού, υπάρχει και έκθεση του ΣΔΟΕ, η οποία είναι αναλυτικότερη. Είναι αναλυτική και το ποσό, όπως σας λέω, είναι 4.274.150 σε χρονιά διπλών εκλογών. Αυτό σας παραξενεύει λίγο, σας χτυπάει ένα καμπανάκι? Κοιτάξτε, εγώ βλέπω εδώ, γιατί την έκθεση του ΣΔΟΕ δεν την έχω δει, ότι μιλάει για πληρωμές συνολικά, και για το 13, και για το 11 και για το 13, 3.026.413. Το ποσό είναι αυτό, υπάρχει εδώ, υπάρχει η έκθεση του ΣΔΟΕ, είναι αναλυτικά αυτό. Τα ποσά σε ποιους δόθηκαν. Πείτε μου κάτι, οι αποφάσεις για την κατανομή των κονδυλίων αυτής της ενημερωτικής δαπάνης γινόταν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή είχατε την εξουσιοδότηση και κάποιες φορές αποφασίσατε? Για ποια καμπάνια λέτε τώρα, του 14? Όχι, γενικότερα. Οι αποφάσεις για τις ενημερωτικές καμπάνιες. Αυτές που λαμβάνονταν, ναι, κατά καιρούς, γινόντουσαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Βεβαίως. Είχατε εξουσιοδότηση κάποια στιγμή να αποφασίζετε μόνοι σας? Μόνοι μου, εγώ, όχι. Όχι. Συγγνώμη, ίσως δεν κατάλαβα τι εννοείτε να αποφασίζω ότι... μόνοι μου. Ναι, μπορεί καμιά φορά να πούνε εξουσιοδοτεί πρόεδρος, αλλά όχι για τέτοια θέματα. Όχι για τέτοια θέματα. Παρ' όλα αυτά, βλέπω στην έκθεση του ΣΕΙΠ ανάμεσα στα διάφορα, γιατί ξέρετε, επειδή μας ακούει και κόσμος, και είναι τα ποσά τα οποία έχουν παιχτεί στο επίπεδο της διαφήμισης, και εγώ θα την πω διαφήμιση, μου επιτρέπετε, έστω κι αν εσείς. Ναι, εντάξει, αλλά θα πρέπει να μπούμε λιγάκι στο πώς αποφασιζόταν το πού δινόταν αυτή η διαφήμιση. Στην έκθεση λοιπόν διαβάζω ότι ζητήσατε η ίδια από υποψηφίους παρόχους την αποστολή προσφορών για όλα τα πεδία της επικοινωνιακής δράσης που εγκρίθηκε 16 Δωδεκάτου του 2013, σε εκείνη τη συνεδρίαση, συνολικού προϋπολογισμού 3.132.810 ευρώ αντί της υπηρεσίας που είχε εξουσιοδοτηθεί προς τούτο. Αναφέρεται στην έκθεση ότι εσείς οι ίδια, παρακάμπτοντας την υπηρεσία, ζητήσατε εσείς οι ίδια από τους υποψήφιους παρόχους να σας στείλουν προσφορές. Ισχύει αυτό? Δεν θα απαντήσω σε αυτό. Είναι μέσα στην... Είναι μέσα στην έκθεση του ΣΕΙΠ και την έχουμε ναι, εδώ. Ναι, και είναι που έχει πάει στην εισαγγελία. Όπως μέσα στην έκθεση του ΣΕΙΠ, κυρία Κρεμαστινού, έχουμε ότι το 2011 εγκρίνατε, όχι εσείς, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, 290.000 για καμπάνια, ότι το 943.978 ευρώ, 300.000 ευρώ, 16 Δωδεκάτου του 2013. Αλλά είναι για διάφορα άλλα πράγματα. Ναι, ναι, όχι, θέλω να πω τα ποσά που δόθηκαν, για παράδειγμα, για τη δημιουργία σεναρίου και τηλεοπτικού σποτ που αφορά τη γρήπη, ενώ είχε το κέλπνο σποτ, το οποίο προερχόταν από τον ECDC,
Εγκρίνατε 255.000 ευρώ. Αυτά είναι ενδεικτικά, είναι κάποια ποσά, για να δούμε πώς φτάνουμε στο συνολικό ποσό το οποίο σας είπα. Πείτε μου κάτι, με βάση ποια στοιχεία υπολόγιζε το ΚΕΛΠΝΟ την ακροαματικότητα των ραδιοσταθμών, την τηλεθέαση των καναλιών, την επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων, έτσι ώστε να επιλεγούν αυτά στα οποία δινόταν το μήνυμα? Δηλαδή, με ποια κριτήρια γινόταν αυτή η κατανομή? Και ρωτώ, είχατε βάλει κάποια σταθερά κριτήρια, άλλαζαν τα κριτήρια? Ποιες ήταν οι μέθοδοι επιλογής των διαφημιστικών παρόχων των εκστρατιών του ΚΕΛΠΝΟ? Πάλι σας λέω, πραγματικά, κυρία Καβαδία, επειδή όλο αυτό το κομμάτι είναι στην εισαγγελία, δεν θα ήθελα να απαντήσω. Ξαφνικά ταμπουρώνεστε όμως πίσω. Ναι, αλλά εντάξει, μπήκατε σε αυτά τα θέματα τα οποία είναι εκεί. Ωραία. Ωραία. Κρατάω τη σιωπή σας, όπως έχουμε πει και άλλες φορές. Πολλές φορές και η σιωπή, η μη απάντηση, είναι απάντηση. Άρα, αν σας ρωτήσω για το γεγονός ότι υπήρξε, για παράδειγμα, συγκεκριμένος εκδοτικός όμιλος, ο οποίος το 2014, επαναλαμβάνω, χρονιά διπλών εκλογών, έλαβε το 25% της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης του ΚΕΛΠΝΟ, την ώρα που ο συγκεκριμένος εκδοτικός όμιλος δεν είχε, εν πάση περιπτώσει, τότε στην κατοχή του αυτό που λέμε μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δόθηκε σε έναν όμιλο το 25% της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης, με συμβάσεις που διεκπεραιώνονταν αυθημερών ή σε δύο μέρες. Παράδειγμα, έτοιμα στο ΚΕΛΠΝΟ στις 14 πρώτου του 2014. Θετική εισήγηση από το τμήμα διοικητικού του ΚΕΛΠΝΟ στις 15. Συνενεί το Διοικητικό Συμβούλιο στις 16. Και υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ του συγκεκριμένου site και του ΚΕΛΠΝΟ. Ένα σχόλιο από αυτού. Σας είπα, δεν θα απαντήσω καθόλου στα επικοινωνιακά, γιατί, όπως σας είπα, είναι στην εισαγγελία. Μάλιστα. Δεν απαντάτε καθόλου στα επικοινωνιακά. Πείτε μου κάτι, επί Προεδρία σας απασχολούσατε δημοσιογράφους με έμειστη σχέση στο ΚΕΛΠΝΟ? Και οι δημοσιογράφοι εκεί μπαίνουν. Ορίστε. Και οι δημοσιογράφοι εκεί μπαίνουν. Άρα απασχολούσατε, μας λέτε. Όχι, είπατε ότι δεν θέλω να απαντήσω σε αυτό. Όχι, σας το ρωτώ αυτό γιατί ο κύριος Γεωργιάδης, απαντώντας τον κύριο Πολάκη στις 7 Μαρτίου, σε συζήτηση εδώ στη Βουλή, σχετικά με αυτά τα διαβόητα πια 23 ονόματα, ισχυρίστηκε επιλέξει εντός εισαγωγικών, αναφέρεσε, λέει στον κύριο Πολάκη, λες και το ΚΕΛΠΝΟ πριν και μετά τη θητεία μου δεν έχει 200 συμβάσεις δημοσιογράφων. Αυτό διαστόματος του κυρίου Γεωργιάδη. Θα πρέπει να κλείνω. Είναι πάρα πολλά αυτά που θα ήθελα να πω. Μία ερώτηση. Σας ρώτησε και ο κύριος Μάρδας για τη μέθοδο της κατάτμησης. Για το πώς δινόντουσαν δηλαδή οι διαφημίσεις. Υπάρχει μία κατηγορία και θα ήθελα την απάντησή σας, ότι γενικότερα με αυτή τη μέθοδο της κατάτμησης δεν γινόταν διαγωνισμός κατά παρέκκληση των διατάξεων συγκεκριμένου Προεδρικού Διατάγματος του 2007 και έτσι το 60, το Προεδρικό Διάταγμα 60 του 2007 και έτσι ως ΚΕΛΠΝΟ μέσω των αναθέσεων κατηγορήστε, ως ΚΕΛΠΝΟ εννοώ, όχι προσωπικά, από διάφορα δημοσιεύματα ότι κατευθύνατε συμβάσεις σε αναδόχους της αρισκίας σας, ότι ικανοποιούσατε πολλούς πολιτικούς φίλους σας, ενώ παράλληλα, χάρη στην κατάτμιση και στη διασπορά αυτής της διαφημιστικής δαπάνης, ήταν πολύ εύκολο να εξασφαλιστούν, πώς να το πούμε, αντίδωρα. Τι απαντάτε σε αυτό? Σας είπα, δεν θα απαντήσω σε αυτά τα κομμάτια, γιατί, όπως εξήγησα, είναι στην εισαγγελία της διαφθοράς και θα απαντήσουμε. Μάλιστα. Εκεί. Ωραία. Ό,τι μας ρωτήσουν. Ωραία. Κάτι τελευταίο και με αυτό θέλω να κλείσω πραγματικά. Κυρία Γκρεμαστινού, αισθάνεστε ότι κάποιοι σας χρησιμοποίησαν? Τις επιστημονικές μου γνώσεις τις πρόσφερα. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν αναφέρομαι πρόσφερα σε αυτό. Πρόσφερα τις επιστημονικές μου γνώσεις. Ξέρετε, δεν μπορείτε να απαντάτε ουδέτερα η διοίκηση, γιατί η διοίκηση ήσασταν εσείς. Ήσασταν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί είπατε νωρίτερα, δεν μπορείτε να γίνετε Ηρακλής Πουαρό. Δυστυχώς, εμείς ως εκτιστές έως μας εδώ αναγκαζόμαστε πολλές φορές να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους Ηρακλή Πουαρό, χωρίς να είναι ευχάριστο για κανέναν μας. Όμως, έχουμε να επιτελέσουμε ένα έργο και το έργο μας και ο στόχος μας είναι να βγουν κάποια πράγματα στην επιφάνεια, γιατί ξέρετε, είναι πάρα πολλά τα λεφτά τα οποία κατασπαταλήθηκαν γενικότερα στο κομμάτι της υγείας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αυτό που θα ήθελα πάντως να σας πω, κυρία Καβαδία, είναι ότι εγώ προσωπικά
Δεν έχω πάρει ούτε δραχμή. Δεν σας κατηγορεί κανείς γι' αυτό και νομίζω ότι... Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Τώρα, διαχρονικά. Σας είπα και στην αρχή ότι σέβομαι απεριόριστα την επιστημονική σας πορεία. Και την επαγγελματική μου. Και την επαγγελματική σας. Η κατάθεσή σας επί τόσες ώρες εδώ... Όχι, το λέω γιατί, συγγνώμη, επειδή ακόμα και ο Υπουργός μίλαγε μερικές φορές και νόμιζε ότι εμείς μοιράζαμε λεφτά. Το Κελπνό μοίραζε και μοίραζε πάρα πολλά λεφτά. Φαντάζομαι ότι η δικαιοσύνη θα τα βρει αυτά τα πράγματα. Ακριβώς. Αυτός είναι και ο ρόλος αυτής εδώ της Επιτροπής. Ειλικρινά όμως θα ήθελα ως τελευταία σας λέξη να επιμείνω σε αυτό. Νιώθετε μία πικρία ότι οι άνθρωποι οι οποίοι σας επέλεξαν τελικά ακριβώς γιατί λόγω της δικής σας εμβέλειας θα μπορούσαν άνετα να κρυφτούν πίσω από εσάς. Αυτοί που με επέλεξαν... Mm-hmm. Ή αυτοί που σας διατήρησαν. Δεν νομίζω ότι αυτοί που σας διατήρησαν. Ούτε. Ούτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Τώρα υπάρχει ένα ζήτημα. Ο κύριος